Ποιο άλλο πικ θεωρείς αρκετά δύσκολο για την Ιρέλια? Το Φιόρα είναι. Το Ακάλι ήταν unplayable matchup. Το Ακάλι είναι κάτι σαν το Τρίντα. Γιατί απλά η Ακάλι έχει W. Αλλά και εκεί υπάρχει counterplay. Όπως και στην Ιρέλια υπάρχει counterplay. Απλά είσαι λίγο υπομονετικός με το W της. Το Τρίντα είναι ένα κουμπί. Και διαρκεί για 3 δευτερόλεπτα, 4 και έχει συνέχεια critical και έχει συνέχεια τάσεις. Δεν είναι κανένα αστείο. Το Ren έχει counterplay. Το Ren είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να το νικήσει με Ρέλια, ρε. Δεν έχω τόσο θέμα εναντίον. Ουσιαστικά το Renekton, αν σου κάνει το stun, πρέπει να πατήσει W. Του χαλάς όλο, μετά δεν έχει damage. Θα χαλάσει όλο το Fury στο stun, που ουσιαστικά δεν σε πειράζει, γιατί δεν τρως stun όταν έχεις W. Με Ρέλια, απλά κάθεσαι ακίνητος. Μετά περνάει όλο το combo του και μετά μπορείς να τον κάνεις outtrade. Τρίντα είναι απλά unplayable, ρε. Και Darius είναι δύσκολο γιατί έχει την passive του που δεν του μετράει το W. Αλλά εντάξει, Darius είναι όντως δύσκολο. Τι άλλο είναι δύσκολο αντίον τέτοιου? Αλλά όλα αυτά έχουν counter, ε. Δηλαδή, αν με Ιρέλια στον Darius του αποφύγει το Q με το Q σου, δηλαδή έτσι όπως κάνει Q, κάνει Q με την passive ή σκέτο το Q και δεν φας το heal, λογικά τον κάνει out trade. Αλλά πρέπει να προσέξει τον Darius γιατί σε extend fights νικάει αυτός πάντα. Εύκολο είναι ο Darius ότι να είναι λες. Εσένα σε κάνω απλά τα emot γιατί δεν καταλαβαίνει τι λέω, γκάβλα μου. Λέω ότι το Ιρέλια είναι δύσκολο αντίον Darius. 10 λεπτά και time out, να τσιλάρεις και να ηρεμήσεις, okay! Με τι delay βλέπετε τα match στο GLL? Κανα δίλεπτο, ένα λεπτό, δεν ξέρω. Garen Ιρέλια, δεν πεθαίνει ποτέ ο Garen, ρε, ποτέ. Ούτε μέτηση. Όχι μόνο στο Ιρέλια, γενικά στα μίλια ο Garen δεν πεθαίνει. Το μόνο counterplay στο Garen ποιο είναι? Πρέπει κάπως να του χαλάσει την passive του, γιατί ο Garen τι κάνει? Σε κάνει trade και μετά κάθεται ακίνητος και γεμίζει full HP. Ωραία. Άρα αυτό πρέπει κάπως να το διακόψεις. Out trade μπορείς να το κάνεις αν του διακόψεις την βάση. Οκ. Okay. Απλά θες κάτι range. Δηλαδή εκεί που πάει στο target του να κάνει regen, παπότο attack. Κατάλαβες, να του χαλάσει το passive. Είναι δύσκολο. Καλά, set είναι. Ο set πιστεύω νικάει και τον Dreamdamer. Ο set εναντίον melee δεν χάνει. Δεν γίνεται να χάσεις. Δηλαδή, αν μου πεις ένα χειρότερο matchup από το 30 σε Ιρέλια, θα σου πω set. Μαλάκα, δεν γίνεται να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από Ρένε χάνει εξαιτίας του W. Από στιγμή που παραδείξεις ότι έχασες το game λόγω του pick Ιρέλια, έτσι κατάλαβα, δεν ισχύει better mid wins όσο αφορά αυτό το game και μόνο και λαμβάνοντας υπόψη τα pick. Ρε μπρο, καλύτερα έπαιξε το 30 μέρ. Με νίκησε το lane, αλλά το game δεν κρίθηκε με το skill μου. Δεν υπήρχε να κάνω κάτι, κατάλαβες. Εγώ θα προσπαθούσα γιατί όλη μου η ομάδα προσπαθούσε. Απλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί θα έστελναν τον Dreamdamer και θα χάναμε. Έτσι είναι. Τώρα θα δεις better mid wins. Τσίλα ρε και απόλαυσε rank 1 gameplay. Τσίλα. Α, και πήγε top. Όχι. Πού είναι ρε, τι έκανε ρε. Όχι, τώρα θα δεις εδώ. Τώρα ο 30. Ακούστε με. Ο 30 θα πάει 0-10. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατάλαβες. Ο 30 τώρα δεν μπορεί να παίξει LOL. Το καλύτερο που μπορεί να μου κάνει είναι αυτό εδώ. Έφαγε το τέτοιο, τέλεια. Δεν θα παίξει. Το καλύτερο πράγμα που μου κάνει σε όλο το game θα είναι αυτό. Έτσι είναι το matchup. Δεν ξέρω καν γιατί το πήρε το 30. Ωραία μπρο, ωραία, έκανες αυτό και. Τώρα μόνο με jungle. Αλλά το jungle είναι κάρθος, δεν νομίζω να φάω gank. Το παίρνουμε το flash εδώ. Είμαι για... Μαλάκα, τι κάνω? Ωραία, ωραία, σταματάω. Please μην πεθάνεις από το 30, αλήθεια. Για ακρίβεια, καλό είναι να πεθάνεις. You can do it. Please, αν πεθάνει και δώσει το blue, είναι καλό. Ναι! Μπράβο, Ρέλις! Ο καλύτερος jungle που είχα ποτέ. Αυτό ήταν τρίτα γκάβλα, όσο έπαιξες, έπαιξες. Τώρα εγώ. First, why you don't kill Trinda?
Second, why MF is mid? Ναι ρε φίλε, εντάξει, αν γίνεται αυτό, μπορεί να παίξω 30. Κομπλέ. Εντάξει, αν γίνεται αυτό, ναι. Αν φας ρόμα από το εντικάρι στο 5, ναι. Ο 30 μπορεί να παίξει λολ. Θα πάρει κανένα 6 level τώρα και θα πάθω κάτι chat. Θα πάθω κάτι. Αν πάρει 6 level πριν το wave, θα πάθω κάτι πολύ κακό. Πω, θα πάρει 6 level chat. Θα πάει 6 ο 30. FF, όσο προλαβαίνουμε. FF. Αυτό ήτανε. Ομπλε. Απλά, okay. Τώρα θα παίξει πίσω από το τάρετ του, θα περιμένει το jungler. Λογικά θα φάω κανένα ROAM. Δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να πάρει το ulti του και να με κάνει ο lean και να είναι κάποιος δίπλα του και να πεθάνω. Είναι λες και ζω την ίδια, τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Δεν υπάρχει να συγκεντρωθώ ρε γκάβλες, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό με τιλτάρει. Έχω πάει mental γιατί δεν είναι στο χέρι μου να παίξω όλο τώρα. Ότι πας τώρα δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να του ξανάρθει το ulti. Anyway, winnable. Μπράβο, ομάδα. Winnable όλα τα game chat. Απλά πρέπει να έχεις εμένα χαμόγελο. Θα κερδίσουμε. Winnable. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Πού πας, brother μου? Πού πας, brother μου? Πριν λίγο σου είπα για blue. Εντάξει, κάνε το jungle σου κομπλέ. Θα πάω να το πάρω εγώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I can solo it. Δεν πιστεύω να πεθάνεις από κανένα 30, έτσι. Μην πεθάνετε από το 30 μερ. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έρχομαι, ομάδα, έρχομαι. On my way. Έρχομαι, ομάδα, έρχομαι. Μπράβο, ομάδα! Can I have this farm? Thank you. Well played, team. Oh. We can win. Well played, team! Γιατί είστε mid? Γιατί είστε mid lane? Ευχαριστώ. Thanks. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας, chat. Πρέπει να είσαι positive παίχτης. Και θα κερδίσεις όλα τα games. Μπέιταρα ομάδα, για σας το έκανα. Well played team. Well played team. Καλά, είμαι για τρελόμπα. Γεια σου, Τρίντα. Πέθανες. Σε ξεφτύλισε, δεν ήταν worth of flash, το πήρε στεγνά. Ναι, αλλά εσύ ξέχασες κάτι. Είμαι streamer, άρα είναι worth για μένα. Κατάλαβες γκάβλα μου. Εδώ είναι ένα normal stream. Θα τσιλάρεις. Ο Louis V. Carpet. Στο φουλ αυτό τραγούδι φύγαμε. Δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια αυτό το chat όμως, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο για μένα. Με χαμόγελο πάντα νικάς. Easy money. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
Εσύ θες να με σκοτώσεις, ε. Οκ. 19 μόνο!